Τις κουζίνες τους σε πρόσφυγες σεφ που μένουν στην Ελλάδα ανοίγουν αυτήν την εβδομάδα 6 εστιατόρια της Αθήνας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαγειρικής Προσφύγων που διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων υπό την αιγίδα της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ. Ο Μπαρσάνκ είναι από την Συρία και προετοιμάζεται πυρετοδό στις τελευταίες ημέρες για να μαγειρέψει την Πέμπτη σε γνωστό εστιατόριο των Εξαρχείων. Τις πρώτες επιρροές στη μαγειρική τις είχα από τη μητέρα μου. Από εκείνη έμαθα να μαγειρεύω. Ωστόσο, την έχασα πριν 2 χρόνια, λίγο πριν έρθω στην Ελλάδα. Θέλω στα πιάτα που θα ετοιμάσω να καταφέρω να συνδυάσω την κουζίνα της Συρίας με την ελληνική. Ο Μπαρσάνκ έχει άλλα 7 αδέλφια που όλα είτε ζουν σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, είτε έχουν πάει στο Κατάρ, είτε έχουν μείνει πίσω στη Συρία. Ο ίδιος έφυγε μετά τον θάνατο της μητέρας του. Ήρθα στην Ελλάδα από την Τουρκία. Πέρασα με μία βάρκα στο νησί της Χίου. Μετά βρέθηκα στην Ιδωμένη για 4 μήνες. Ήθελα να πάω στην κεντρική Ευρώπη, κυρίως στην Ελβετία, όπου είχα κάποιους φίλους. Δεν τα κατάφερα και πλέον μένω στην Αθήνα. Παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα και μαθήματα. Εξελίσσω την μαγειρική μου και ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να γίνω και εγώ διάσημο σεφ. Ο Μπαρσάνκ είχε λάβει και πέρσι μέρος στο φεστιβάλ μαγειρεύοντας ένα εστιατόριο του κεραμικού. Στην κουζίνα αυτού βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Μπούμπε από το Ιράν. Ο ιδιοκτήτης και αρχιμάγειράς του χαρακτηρίζει ως ξεχωριστή εμπειρία να δουλεύει μαζί με ανθρώπους που έχουν διαφορετική κουλτούρα. Πέρσι μαγειρέψαμε με τον Μπαρσάνκ από Συρία, φέτος με την Μπούμπε από το Ιράν. Η γλώσσα, η επικοινωνία ήταν λίγο δύσκολη εκ των πραγμάτων, αλλά όταν καθίσαμε πάνω από τα τηγάνια και από τις κατσαρόλες, η γλώσσα της μαγειρικής μίλησε από μόνη της. Το Φεστιβάλ Μαγειρικής Προσφύγων φιλοξενείται για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα. Ανάλογες δράσεις γίνονται σε άλλες 13 πόλεις του κόσμου, ανάμεσά τους το Παρίσι, οι Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ, η Μαδρίτη και η Νέα Υόρκη.